Ώρα 3:30 το μεσημέρι. Αυτή την κατάσταση παρουσιάζουν οι τουαλέτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Και όμως οι τουαλέτες υπολειτουργούν τις απογευματινές ώρες, καθώς δεν υπάρχει καθαρίστρια. Η μία και μοναδική καθαρίστρια σχολάει στις 3 το μεσημέρι, ενώ στις 21 του μηνός λήγει η πεντάμινη σύμβασή της, με το Αρχαιολογικό Μουσείο να μένει χωρίς καθαριότητα, με απαράδεκτες καταστάσεις να βρίσκονται πρώτο πυλών. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο δυστυχώς είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αναγκάζονται μετά τις 3 η ώρα οι τουαλέτες να υπολειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας. Τώρα θα βγει αυτές τις μέρες μια σύμβαση και πιστεύουμε να φτιάξει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Οι άνθρωποι κάνουν προσπάθειες. Κάνουν προσπάθειες εδώ πέρα να το διατηρήσουν, να δουλέψουν, να εισπράξουν. Αλλά το κράτος δεν υπάρχει. Όχι, δεν βοηθάει. Τους θάβει όλους. Άρα λοιπόν από 22 ποιος θα κάνει καθαρίστρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο? Έστω και εγώ πάω. Πάω να βοηθήσω. Τους είπα και όλα, να βοηθήσουμε παιδιά, κάνουμε και την καθαρίστρια. Τι κάνουμε, κάνουμε και την καθαρίστρια. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κράτος. Τα πράγματα είναι φανερά. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελειώσαμε. Εν τω μεταξύ, σε αρχαιότητες Κνώσου, Φεστό και Γόρτινα, δεν καταγράφονται αντίστοιχα προβλήματα με την καθαριότητα λόγω επτάμινων συμβάσεων, με το προσωπικό να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το Μάρτιο του 2019. Και ενώ από το αρμόδιο Υπουργείο υποστηρίζεται ότι θα τρέξει άμεσα η προκήρυξη σύμβασης για προσωπικό, τα αισιόδοξα σενάρια κάνουν λόγο για αρχές ή μέσα Ιουλίου. 21 του μήνα φεύγει η καθαρίστρια. Από 21 μέχρι να έρθει το προσωπικό, 18 μήνες, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να τους πάρουν και τα μέσα του Ιουλίου. Σίγουρα είναι τεράστιο το πρόβλημα, κανείς δεν το αρνείται. Θα δει η υπηρεσία εκεί πώς θα το ξεπεράσει. Αρνητικό, τι θα πει τώρα. Δεν μπορεί να μείνει το μουσείο που δίνει τόσα χρήματα στο κράτος χωρίς να έχει μια τουαλέτα. Καθαρίστρια να έχει, να καθαρίζει. Να καθαρίζουν τη τουαλέτα και να... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και από ό,τι έχω μάθει δεν έχει ούτε τσιλιτσίου. Που φτάσαμε στο απίστευτο. Οι πολίτες τι να κάνουνε. Μπορώ τώρα να πάω να σκουπίζω. Εσύ. Δεν θα πάει ο Δήμος. Προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα, αναζητήθηκε λύση μέσω Δήμου Ηρακλείου για τη διάθεση καθαρίστρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο για λίγες μέρες. Αυτό που μας ζητήθη ήταν η ενίσχυση με ένα άτομο καθημερινά για αυτόν τον μήνα. Όπερ και γένετο. Πράγματι το κάνουμε, δεν προχωρήσαμε, κάναμε δεκτό το αίτημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου για την ακρίβεια, και προχωράμε σε αυτή την συνεργασία.